Μικρές καθυστερήσεις στις εργασίες στο πολύπαθο δρόμο της Μεσαράς, στο υποκατασκευή τμήμα, Αγία Βαρβάρα από Μαρμά, σε σχέση με τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου στις 25 Απριλίου, διαπιστώνει ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Γιάννης Καρνέσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα. Και θα δούμε τι προβλήματα υπάρχουν και πώς μπορούμε να τα λύσουμε για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο στην προθεσμία που έχουμε τάξει. Οι πρώτες ημερομηνίες έχουν τηρηθεί, τα στάδια. Όλα έχουν τηρηθεί. Μέχρι στιγμής οι ημερομηνίες που έχουν τεθεί, οι εργασίες μάλλον που έχουν τεθεί, έχουν τηρηθεί με κάποια μικρή καθυστέρηση, η οποία όμως είναι ανακτήσιμη. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ο κύριος Καρνέσιος πραγματοποίησε αυτοψία στο έργο της Μεσαράς, ενώ νωρίτερα συναντήθηκε με στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε μια προσπάθεια να τρέξουν διάφορα ζητήματα, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Πάντως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πίρτζης διαβεβαίωσε πρόσφατα ότι δεν υπάρχει ζήτημα απένταξης του έργου. Προλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αν δεν δούμε το έργο, δούμε την πρόοδο του έργου και τι προβλήματα υπάρχουν. Εσύ πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο στις 25. Σημασία δεν έχει τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχει το έργο να ολοκληρωθεί. Και για να ολοκληρωθεί πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα. Και πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστούν. Ξέρω ότι υπάρχει εντατικοποίηση των εργασιών και από πλευράς αναδόχου. Και όλοι δουλεύουμε προκειμένου να τελειώσει το έργο την ημερομηνία που έχουμε τάξει. Για το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, ο Γιάννης Καρνέσης δήλωσε ότι είναι θέμα εβδομάδων η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή. Αν δεν προλάβει να γίνει κύρωση πριν από το Πάσχα, θα γίνει αμέσως μετά, σε πολύ σύντομο χρόνο. Ουσιαστικά υπάρχει ήδη κινητοποίηση από πλευράς αναδόχου για να εγκατασταθεί στην περιοχή. Έχουν ήδη παρακατατεθεί τα χρήματα για τρεις υπουργικές αποφάσεις και θα ακολουθήσει και η παρακατάθεση των υπολείπων χρημάτων τα οποία είναι διαθέσιμα. Ερωτηθείς για το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα, απάντησε. Σε μια τέτοια εμβέλεια έργο, η αλληλουχία των εργασιών είναι πρώτα να γίνουν οι μελέτες, οι οριστικές μελέτες και μετά να ξεκινήσουν οι εργασίες. Κάποιες εργασίες βέβαια μπορούν να ξεκινήσουν τα χωματουργικά και με τα πρώτα στάδια των μελετών. Την ακριβή ημερομηνία θα την καθορίσει και η κύρωση της σύμβασης στη Βουλή, η οποία όπως σας είπα το αργότερο θα είναι μέσα στο Μάιο, και η έναρξη της περίοδου παραχώρησης, η οποία θα γίνει αμέσως μετά. Δεν νομίζω ότι θα αργήσουμε πάρα πολύ στο να φανούν οι εργασίες αυτές.